Είχε ο κ. Οικονόμου, είναι συνάδελφος, δευτερολόγος, μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, θα σα ευχαριστήσω παλινδρόμηση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του τμήματος και θα σας αναπτύξω ένα θέμα που μάλλον όλοι το γνωρίζετε, τη γαστροεισοφαγική παλινδρομή κοινό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι όξινο περιεχόμενο από το στομάχι παλινδρομεί στον εισοφάγο. Ποια είναι η συχνότητα? Ένα 25% έχουν μια φορά το μήνα σε ένα γενικό πληθυσμό. Μια φορά την εβδομάδα το 12% και συμπτώματα καθημερινά ένα 5%. Μάλιστα αυτή η μελέτη είναι ευρωπαϊκή μελέτη, γιατί αν πάρει κανείς αμερικάνικες μελέτες, και θα καταλάβετε αργότερα το λόγο, η οποία να είναι από τις κεντρικές αμερικάνικες πολιτείες, φτάνει στο 45% το μια φορά το μήνα και πολύ περισσότερο από το 12% μια φορά την εβδομάδα. Ποια είναι τα συμπτώματα? Τα κύρια συμπτώματα, το 75% είναι ο καύσος, το καύσιμο δηλαδή, που έρχεται ο άλλος στον γιατρό και λέει: «Γιατρέ, με εκεί εδώ μπροστά στο στέγνο». Ναι, 75% της κλινικής εκδήλωσης αυτής της οντότητας είναι ο πιστοσθενικός καύσος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα άτυπα συμπτώματα, όπως είναι ο πόνος, όπως είναι όξινες ερυγές, το φούσκωμα, ο θωρακικός πόνος. Είτε έχουμε ισοφαγήτητα, είτε δεν έχουμε ισοφαγήτητα. Και η έννοια της ισοφαγήτητας είναι κάτι που το βρίσκουμε με την ενδοσκόπηση. Ένα 60% από αυτά τα περιστατικά που μας έρχονται με τον οπισθοσθενικό καύσο είναι τα άλλα συμπτώματα του νοσήματος αυτού, δεν έχει κανένα έβριμα στην ενδοσκόπηση. Ένα 35% έχει μια ισοφαγήτητα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι υπάρχει μια φλεγμονή στο γενογόνο του ισοφάγου, και αυτό εμείς το βλέπουμε στην ενδοσκόπηση είτε με εξερκώσεις είτε με διαβρώσεις, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, αλλάζει ο βλενογόνος του ισοφάγου και είναι το λεγόμενο μπάρετ. Τροποποιείται δηλαδή το κύτταρο για να αντισταθεί ο οργανισμός, γεγονός που σημαίνει ότι υπό την επίδραση του όξινου περιεχομένου έχουμε μία πρώτη τροποποίηση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο. Όχι δραματικά, όχι αυτό που πιστεύαμε κάποτε, αλλά αυξάνει σχετικά τον κίνδυνο να έχουμε στη συνέχεια μια εξαλλαγή και να πάμε σε κακοήθεια. Μικρός όμως ο κίνδυνος σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Και τα αίτια. Το βλέπετε η παχυσαρκία. Τρίτος σε το βαθμό. Είχαμε για την πρόληψη του παχαίου σεδέου, το είπαμε για τη στεάτωση. Το έχουμε τώρα και στην καθημερινή μας συνήθεια, γιατί ότι κεντρικές πολιτείες της Αμερικής, όπου εκεί πέρα έχουμε τη μεγαλύτερη μετρούμενη παχυσαρκία, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από την παλινδρομική νόσο. Εάν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, πιστεύω ότι η παχυσαρκία θα είναι και το αίτιο της διάλυσης της Αμερικάνικης Αυτοκρατορίας. Και ποιος είναι ο λόγος εδώ? Είναι ότι το BMI αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της παλινδρόμησης 3 φορές. Και γιατί αυξάνει τον κίνδυνο? Διότι έχουμε χάλαση του κάτω ισοφαγικού σφιχτήρα. Και πώς γίνεται αυτό? Με την κατανάλωση αλκοόλ, αναψυκτικά, ενώ τεράστιο ρόλο παίζει και το κάπνισμα. Έχουμε χαλάρωση του κάτω ισοφαγικού σφιχτήρα, πτώση του ΠΚ, αποτέλεσμα να ανεβαίνει στην απαλληνδρομή περιεχόμενο από το στομάχι στον ισοφάγο και να δημιουργεί αυτά τα συμπτώματα που ήδη έχουμε πει. Τι άλλο είναι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα? Είναι οι διατροφικές συνήθειες και αυτές αναφέρονται σε συγκεκριμένα φαγητά. Τα καρυγεύματα, η σοκολάτα, τα φύλλα πίτας, τα spicy foods που λένε οι νεότεροι εξημών. Δεν είναι πάρα πολλά τα οποία μετρήσιμα πρέπει να αποφεύγουμε. Εγώ θα τα περιέγραφα όπως τους ασθενείς μου, τους λέω να αποφεύγετε τη σοκολάτα, τα φύλλα πίτας, τα καρυγεύματα, τα αναψυκτικά τα οποία έχουν γκάζ και το κόκκινο κρασί γιατί έχει τανίνες. Μάλιστα, επειδή εγώ δεν είμαι των απαγορεύσεων του αλκοόλ, λέω πίνετε άσπρο καλύτερα εφόσον έχετε συμπτώματα παλινδρόμησης. Με λίγα λόγια, μπορούμε πραγματικά να περιορίσουμε την παλινδρόμηση με το κλασικό παρμετρονάρισμα. Βέβαια υπάρχουν και εξειδικευμένες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι που τους ενοχλούν στην παλινδρόμηση και άλλα φαγητά, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που σε ενοχλεί να το
αυτοπεριορίσεις έως να το καταργήσεις. Και γιατί γίνεται αυτό, διότι έχουμε πάλι μείωση εδώ πέρα της πίεσης ηρεμίας των κάτω εσωφαγικού κτηρίου. Και πάμε τώρα, εφόσον έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Στην ιατρική υπάρχει μία έκφραση, η οποία είναι και η έκφραση της ζωής. Να πετύχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος. Και όταν λέμε κόστος, επειδή όλοι πάμε στο θέμα των χρημάτων, δεν είναι το θέμα των χρημάτων, είναι να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο. Ένα πράγμα πολύ σημαντικό είναι να περιορίσουμε αυτές τις διατροφικές κακές συνήθειες που μπορεί να έχουμε. Να αποφύγουμε την κατάκληση, να μην ξαπλώσουμε δηλαδή, αν δεν περάσει 1 με 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα. Αν δεν πετύχουμε αυτό το πράγμα, πάλι θα ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Τα πιο απλά είναι τα αντιόξινα. Το μαρόξ, που ξέρετε, το σιμέκο, ή τα δύο ανταγωνιστές, η νανιτιδίνη, το πεπτάνο, είναι ένα παλιό φάρμακο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και τα νεότερα, και όταν λέμε νεότερα, είναι τα τελευταία 25-30 χρόνια, που είναι η αναστολή της Αγγλίας πρωτονίων, τα PPIs, όπως λέγουμε εσείς. Οι αναστολές Αγγλίας πρωτονίων που πρωτοξεκίνησαν στην αρχή της δεκαετίας του 90 είχαν συμπτωματική ανακούφιση πολύ σημαντική στο 83% και επούλουση της ισοφαγίδας στο 78%. Λεωνεκτούν σε σχέση με τα άλλα φάρμακα, γι' αυτό και καθιερώθηκαν. Έχουν καλύτερη καταστολή της έκρησης του οξέως, καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα, επούλουση της ισοφαγίδας. Ενώ από τους συναδέλφους μας, τους κλινικούς γιατρούς, παθολόγους δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν επιβεβαίωση της διάγνωσης. Να είναι το λεγόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, χωρίς να χρειαστεί ο ασθενής αυτός περαιτέρω εξετάσεις. Τώρα, σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουμε μακροχρόνια γαστροεσοφαγική παρενδρομική νόσο, πάλι θα δέχουμε τη φαρμακευτική θεραπεία, η οποία είναι μέσα στη φαρέτρα μας. Υπάρχει χειρουργική θεραπεία και υπάρχει και ενδοσκοπική θεραπεία. Η θεραπεία συντήρησης, δηλαδή αφού περάσουν τα συμπτώματα, τι κάνουμε. Η θεραπεία συντήρησης εξαρτάται από το επίπεδο της εισοφαγήτηρας, από το επίπεδο της βλάβης που έχει κάνει η γαστροεισοφαγική παλινδρομική νόσο, γιατί σκοπός της είναι να έχουμε πλήρη ανακούφιση των συμπτωμάτων, να διατηρηθεί η ενδοσκοπική ύφεση και να προλάβουμε τις αποκλοκές που ήδη έχουν πει. Μέχρι πότε θα παίρνουμε? Ρωτάμε πολλές φορές τον γιατρό, οκ, πήραμε τα φάρμακα, μέχρι πότε θα παίρνουμε τα φάρμακα? Όταν έχουμε βαριά ισοφαγήτιδα, τότε 75% έως 90%, εάν διακόψουμε τη θεραπεία, θα έχουμε υποτροπή των συμπτωμάτων. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την θεραπεία με την Αγγλία των πρωτονίων. Αν όμως τώρα έχουμε ισοφαγήτιδα πρώτου ή δευτέρου βαθμού, τότε και αρνητικά αποτελέσματα με την ενδοσκόπηση, μπορούμε να διακόψουμε τη φαρμακευτική αγωγή ή μπορούμε να δίνουμε τη φαρμακευτική αγωγή όταν έχουμε τα συμπτώματα της γαστροεσοφαγικής πανιδρομικής νόσου. Η μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων αυτών του PPIs αφενός μεν κάνει ατροφία του πλενογόνου, αφετέρου αυξάνει τη γαστρίνη, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερη παραγωγή οξέως, αλλά μετά από 25 χρόνια εμπειρίας, αυτά τα φάρμακα πρέπει να θεωρούνται ασφαλή. Όταν λοιπόν τα χρειαζόμαστε, να μην φοβόμαστε να τα πάρουμε. Ένα πολύ σημαντικό για όλα τα φάρμακα και για τα PPIs, αλλά για όλα τα φάρμακα, είναι η συμμόρφωση. Πολλές μετρήσεις μας λένε ότι η συμμόρφωση στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι της τάξης του 55%. Δηλαδή, πολλές φορές ξαναέρχονται οι ασθενείς μας με τα συμπτώματα της παλινδρομικής νόσου, χωρίς όμως να έχουν εφαρμόσει τις οδηγίες του γιατρού. Αυτό σημαίνει το 55%. Αλλά ένα από τα πράγματα όταν δεν έχουμε πετύχει σαν ασθενείς αυτό το οποίο θέλουμε, είναι να δούμε αν παίρνουμε σωστά τα φάρμακα που μας έχουν προτείνει. Τώρα, όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους με τα καθημερινά συμπτώματα της παλινδρομικής νόσου, με ανάγκη να παίρνουν συνεχή φαρμακευτική αγωγή, μπορούμε να καταφύγουμε στη χειρουργική θεραπεία, σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό,
αλλά και με την επιθυμία του ασθενή. Μπορεί ο ασθενής να θέλει να απαλλαγεί από την μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων, τότε θα τον απευθύνουν, θα απευθυνθεί σε χειρουργούς, οι οποίοι θα κάνουν λαπαροσκοπικά. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, η πιο διαδεδομένη είναι αυτή που γράφω, τη μέθοδο λαπαροσκοπική κατανύση, έτσι ώστε να μην έχουμε την συνεχή χορήγηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Τέλος, εκτός από τις φαρμακευτικές και χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχουν και ενδοσκοπικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως έχουν, θα έλεγα, λιγότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες αντιμετώπισης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Και η δεύτερη ερώτηση σε μία απλή επανδρόμηση, που το στομάχι είναι όξινο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασική διταμφρατική σόδα χωρίς αλουμίνιο, που είναι βάση. Το αντρόξινο. Αλλά πρώτον θα πρέπει να πάρετε πολύ μεγάλο όγκο υδρών, που θα επιδεινώσει την παλιόψη για να πετύχετε καταστολή του οξέως που είναι πολύ. Άρα στην πράξη δεν δουλεύει. Έχει μια θεωρητική έτσι, βάση αυτό το οξέως, αλλά δεν δουλεύει. Έχετε μια στιγμιαία ανακούφιση, η οποία όμως δεν θα έχει συνεχές αποτέλεσμα. Αυτό και δεν τα διώξει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά συμπυκνωμένο. Αν πάρουμε αντιόξινο και κατεβάσουμε τα πεχά, αυτό δεν είναι κακό γιατί είναι τα ροδικά. Είναι το πολιτικό δρομόνι μας, Χριστός. Κοιτάξτε, το στομάχι μας και όλος μας ο οργανισμός είναι φτιαγμένος με σοφία. Αυτό που κάνετε είναι να το καταστήνετε εκείνη τη στιγμή που παίρνετε το αντρόφτωμα λόγος ή οτιδήποτε από όλα αυτά τα αντιόξινα. Συνεχίζει την παραγωγή του όξεως. Και ο οργανισμός ρυθμίζει μόνος του να φτιάξει καινούργιο οξύ. Είναι συνεχής η παραγωγή. Όπως το στομάχι έχει περιεχόμενο, συνεχίζει να παράγει το οξύ. Ναι. Σωστά. Ναι. Χωρίς. Τόσο όσο χρειάζεται. Εκείνο που κάνετε είναι την περίσσια του οξέως να καταστείτε. Δεν σταματάτε την παραγωγή του οξέως. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο, είναι φιλοσοφικό, δεν είναι. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ. Γιατί, το λέω σαν την ίδια, δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Παρ' όλα αυτά, όλα είναι θέματα πιθανότητων. Δηλαδή, κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα. Όταν έχει την καούρα του, κάτι πρέπει να κάνει. Άρα, δεν παρεμβαίνει σε έναν καλά και ξαφνικά θα του δώσει αντιόξινα, πηγαίνει ή οτιδήποτε. Παρεμβαίνει σε κάποιον που ταλαιπωρείται. Ο οποίος έχει συνέχεια συμπτώματα και πρέπει να τον αναπτύσσει από αυτά. Και παίρνεις το μικρό ρίσκο που είναι απειροελάχιστο, σας είπε ο κ. Οικονόμου, που 25 χρόνια τα φάρμακα θα τα παίρνουν, τα PPI, τα παίρνουν άνθρωποι για γαστροπροστασία. Δεν έχουν πάει δρόμηση. Γιατί παίρνουν μια σκρίνη, ένα πλαδί, ένα συμπτώμα, κάτι, και έχουν και άλλου παράγοντε και πρέπει να παίρνουν άλλη νεμοραγή σου. Έχουν 30 χρόνια. Εκεί τι θα πούμε, μη χαλάσει το στομάχι, η χλωρίδα κτλ. Και να του αφήσουμε να αιμορραγήσουν. Άρα κάθε τι συνεχίζει. Τα ωφέλη σε αρνητικές συνέπειες. Πρέπει τα ωφέλη να είναι περισσότερα. Κύριε Αγκουδουλιάννη, εδώ θα ήθελα λίγο να ακουστεί, γιατί συχνά είναι σε διαδικασία. Ερχόμαστε σε επαφή με ερωτήσεις οι οποίες αφορούν συνήθως μη φαρμακευτικούς τρόπους αντιμετώπισης της επανδρόμησης, της γαστρίτιδας και γενικών προβλημάτων στο μάχο. Άρα, στην προσπάθειά τους κάποιοι και κάποιες να μην πάρουν φάρμακα, καταφέρουν σε διάφορες θεραπείες από μάσκα καρδίου, αλλιώοι, διάφορα μοντάνια, φυτικά, έτσι αυτό το φυτικό είναι πολλές φορές που είναι και ο λόγος που επιλέγουν τέτοιες προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μια τοποθέτηση κατά πόσο υπάρχει τεκμηρίωση για κάποια από αυτά, αν υπάρχει πληροφορία για θέματα ασφάλειας και κατά πόσο θα έπρεπε να καταφέρουμε την αντέλεια. Εντάξει.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα την τεκμηρίωση, από αυτά ξέρω για τη μαστίθα, υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες φαίνεται ότι η μαστίθα μειώνει το όξινο περιβάλλον. Δεν είναι όμως, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ούτε τους PPIs, ούτε την άλλη τη φαρμακευτική περί αλλόνης και διαφόρων φυτικών. Όσον αφορά τα διάφορα φυτικά, κυρίως έχουν αλκαλικές ουσίες, για να κάνουν αυτό που είπε ο κ. Παπαθεοδωρίδης πριν και η ερώτηση που μου έγινε στην αρχή, για να μειώσουν πρόσκαιρα την οξύτητα του στομάχου. Δεν υπάρχουν μελέτες, αλλά δεν θα θεωρούσα, για να είμαι και ειλικρινής, ότι δημιουργούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά, ας πούμε, την ασφάλεια. Θεωρώ ότι ό,τι σκεύασμα κυκλοφορεί, τουλάχιστον έχει την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, τον έλεγχο του ΕΟΦ. Όπως ξέρεις, πολύ καλά με Ευρώπη, οι άνθρωποι αρέσκονται σε γιατροσόφια. Εμείς ως γιατροί οφείλουμε να μιλάμε αφού κάτι τεκμηριωθεί, γίνει αποδεκτό και αφού το μελετήσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ γνωστό σε όλους μας ότι ένα καταπληκτικό φάρμακο που αφορούσε την καταστολή του οξέως ήταν το Ζαντάκ, η ρανιτιδίνη. Και μετά από πολλά χρόνια η ρανιτιδίνη, επειδή συνεργούσε με άλλα φάρμακα και δημιουργούσε πρόβλημα, καταργήθηκε. Πόσο μάλλον αυτά τα οποία δεν έχουν υποστεί τη βάσανο της έρευνας και της τεκμηρίωσης. Αν ξέρετε το στομάχι, να μην δώσει όλα τα λέθη. Και επειδή αυτά που σας είπα και στην εισαγωγή είναι θέματα ποιότητας ζωής, σε όλες τις μεγάλες τυχιοποιημένες μελέτες, ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων πάει καλά με το τίποτα, το πλασίμπο δηλαδή. Άρα αυτό που λέμε το εικονικό φάρμακο, δεν τους δίνουμε ένα χάρτο, δεν έχει τίποτα. Αυτό το κάνουμε μελέτες. Άρα για μένα, για τέτοια συμπτώματα, είναι σοβαρά το χρυκίνιο για καρκίνο κλπ. Για τέτοια συμπτώματα, αν κάποιος παίρνει σόδα και του περνάει, παίρνει μια λόγη και του περνάει, παίρνει μαστίχα και του περνάει, ας το πάρει σαν μια χαρά. Το πρόβλημα μας έχουν έχουν συμπτώματα. Άμα τα συμπτώματα σου περνάνε, θα τελειώσουμε. Άμα χειροτερέψουμε, θα του δώσουμε κάτι πιο μόνο στη σόδα υπάρχει ένα μειονέκτημα ότι έχει την ανθρακτικό νάτριο. Γι' αυτό να βάζει πίεση. Είναι προτασικό. Για να έχει πίεση, έχει καμία και ανεπάρκεια κτλ. Απαγορεύεται. Είναι η θεραπεία του παππού των παιδιών. Πόσο σου λέω αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε.